Καλησπέρα σας. Αυτά που θα δείτε από μένα είναι τόσο πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα που αυτό αναδεικνύει το τεράστιο εύρος που έχει η ειδικότητα της οτορυνολαρυγολογίας. Η ενδοσκοπική χειρουργική ξεκίνησε επίσημα το 1985, δηλαδή ένα χρόνο πριν αρχίσω εγώ ειδικότητα, και κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι 30 χρόνια ή 30 και κάτι χρόνια αργότερα θα είχε φτάσει εκεί που έχει φτάσει, με απεριόριστες προοπτικές για το μέλλον. Εγώ θα σας δώσω μία ιδέα για το τι μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το ενδοσκόπιο μέσα στη μύτη ή δια της ρινός με το ενδοσκόπιο. Ο βασικός εξοπλισμός αποτελείται από το ενδοσκόπιο. Το χειρουργικό ενδοσκόπιο είναι των 0 μοιρών, αλλά χρησιμοποιούμε και άλλες γωνίες, 45 και 70 συνήθως. Τα κλασικά ενδοσκόπια που χρησιμοποιούμε πάντα είναι το 0 και 45 στα περισσότερα χειρουργεία. Ο ασθενής έχει πολλά καλώδια και σωλήνες επάνω του κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, και βέβαια τα οπτικά συστήματα είναι Full HD και είμαστε υπό αλλαγή για 4K πολύ σύντομα. Ο μικροτόμος ή το micro debrider ή το saver είναι αυτό που βλέπετε. Έχει την ευκολία ότι η άκρη του περιστρέφεται, και αυτό γίνεται με αυτό το κουμπάκι που έχουμε στο χέρι μας. Και το ίδιο εργαλείο, πέρα από τη χρήση του στους μαλακούς ιστούς και στα λεπτά κόκαλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν drill, δηλαδή σαν πώς λέγεται, το tour που λέγαμε παλιά. Ένα πολύ σημαντικό βοήθημα στην ενδοσκοπική χειρουργική, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια τώρα πλέον, είναι το Navigator. Εδώ βλέπετε διάφορα είδη Navigators που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς. Αυτό είναι το Navigator που έχουμε και στο ιατρικό, που είναι το S7 της Medtronic, και υπάρχουν και φορητά Navigators, ηλεκτρομαγνητικά ή οπτικά, δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε. Αυτό είναι το τελευταίο σύστημα της Medtronic, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε πάρει, ελπίζω να το πάρουμε σύντομα. Τι κάνει αυτό? Αυτό προβάλλει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, real time δηλαδή, προβάλλει την άκρη του εργαλείου, που είναι αυτό, μέσα στην προεγχειρητική αξονική του ασθενούς. Άρα προϋπόθεση είναι μια πολύ καλή ποιότητας αξονική προεγχειρητικά. Αντί για αξονική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μαγνητική ή και τα δύο υπό προϋποθέσεις, που θα δούμε ένα παράδειγμα. Και ξεκινάμε τώρα να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το ενδοσκόπιο. Η κλασική χρήση των ενδοσκοπίων, η ενδοσκοπική χειρουργική ξεκίνησε σαν μία minimally invasive χειρουργική, ελάχιστης παρέμβασης χειρουργική, για την ήπια φλεγμονώδη νόσο. Και άρα εξακολουθεί και έχει αυτή τη χρήση. Τα περισσότερα περιστατικά που κάνουμε είναι φλεγμονώδης νόσος. Χρόνια ρινοκολπίθα με πολύποδες ή χωρίς πολύποδες. Ποικίλης βαρύτητας, αριστερά βλέπετε μία ήπια νόσο. Δεξιά βλέπετε μία μαζική πολυποδίαση. Άρα η ενδοσκοπική χειρουργική τι μπορεί να κάνει? Κάνει αφαίρεση του φλεγμονώδους φορτίου και κάνει τους κόλπους προσβάσιμους στην τοπική θεραπεία, που είναι η σύγχρονη τάση της ρινολογίας. Η ενδοσκοπική χειρουργική λοιπόν ξεκίνησε ως FES. FES σημαίνει Functional Endoscopic Sinus Surgery, Minimally Invasive χειρουργική, με στόχο την αποκατάσταση της αποχέτευσης και του αερισμού των κόλπων. Στην πορεία έχασε το F, γιατί έγινε πολύ πιο επιθετική, και τώρα έχει γίνει χειρουργική, διαρρηνική χειρουργική, που ουσιαστικά είναι διαρρηνική νευροχειρουργική, extended approaches, που σημαίνει πέρα από τα όρια της μύτης.
Η χειρουργική του μετωπίου κόλπου είναι μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική, γιατί ο μετωπίος κόλπος έχει πολύπλοκη ανατομία, έχει δύσκολη πρόσβαση υπογωνία, όπως βλέπετε εδώ, περίπου 70 μοίρες γωνία. Εμείς πηγαίνουμε από εδώ μέσα στο ρουθούνι και έχουμε 70 μοίρες να χειρουργήσουμε. Έχει πολύπλοκη ανατομία με κυψέλες σε περίεργα σημεία, εξαιρετικά μεγάλη ποικιλότητα ανατομίας. Η ενδοσκοπική χειρουργική άλλαξε το σκηνικό τελείως στη χειρουργική του μετωπίου, γιατί παλιά ο μετωπίος κόλπος χειρουργείται μόνο ανοιχτά και ποτέ μέσα από τη μύτη. Δύσκολη γωνία πρόσβασης, κοντά στη βάση του κρανίου και στον οφθαλμικό κόγχο, η ενδοσκοπική χειρουργική μας έχει λύσει τα χέρια. Παράδειγμα, εδώ πέρα έχουμε, είμαστε μέσα στη μύτη, βλέπουμε δύο κυψέλες, μία ενδοδιαφραγματική που είναι αυτή και μία κυψέλη σε αυτό το σημείο, αυτή εδώ, που λέγεται τύπου 3 κυψέλη. Με το ενδοσκόπιο και με το σέιβερ πηγαίνουμε και αφαιρούμε όλα τα διαφραγμάτια ανάμεσα μέχρι να αποκαλύψουμε το μετωπίο κόλπο. Εδώ βλέπουμε τα διαφραγμάτια του μετωπίου κόλπου. Αυτή η χειρουργική πριν τα ενδοσκόπια ήταν αδύνατη υπόθεση. Εδώ βλέπετε πόσο ευρέως έχει διανοιχθεί ο μετωπίος κόλπος. Όταν όλα αποτυγχάνουν στην ενδοσκοπική χειρουργική της μύτης, στην και όχι μόνο για φλεγμονές αλλά και για όγκους, κάνουμε την τύπου 3 προσπέλαση, που σημαίνει ότι αφαιρούμε το κόκαλο στη βάση του μετωπίου κόλπου και από τις δύο πλευρές, αφαιρούμε ένα τμήμα του ρινικού διαφράγματος και έτσι έχουμε μια κοινή αποχέτευση των κόλπων κάνοντας αυτή τη ριζική προσπέλαση. Αυτή είναι η τύπου 3 εγχείρηση. Εδώ είναι ένα παράδειγμα τύπου 3 εγχείρησης. Είμαστε στην αριστερή πλευρά της μύτης, αυτό είναι το drill. Έχει ανοίξει τον αριστερό μετωπίο κόλπο και πηγαίνουμε δια της μέσης γραμμής προς την απέναντι πλευρά. Και ανοίγουμε και την απέναντι πλευρά. Αφαιρείται το κόκαλο. Εδώ είναι στη μέση γραμμή η τρύπα του διαφράγματος. Αυτή εδώ είναι η τρύπα του διαφράγματος. Το σέιβερ το χρησιμοποιούμε να μειώσουμε τα μαλακά μόρια και αναγνωρίζουμε εδώ πέρα το πρώτο οσφρητικό νημάτιο αριστερά και δεξιά πριν. Επιβεβαιώνουμε με το Navigator και τώρα μπορούμε να κατεβάσουμε με το Tour όλο αυτό το κόκαλο πάνω από αυτά μέχρι να πάρουμε τα μέγιστα δυνατά όρια αριστερά, δεξιά και μπρος και πίσω και να πάρουμε αυτή την ωραία ευρύτατη διάνοιξη που βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η περιβόητη Draft 3. Και τι αφήνει μετά, 2 χρόνια μετά την Draft 3, βλέπετε αυτή την εικόνα. Ιγμόριο, βάση κρανίου, σφινοειδής κόλπος, αριστερός μετωπίος κόλπος, ενδοσκόπιο στο εξωτερικό ιατρείο είναι αυτό. Μπαίνουμε από την άλλη πλευρά. Αριστερός μετωπίος, δεξιός μετωπίος, βάση κρανίου, σφινοειδής κόλπος και ιγμόριο μόλις διακρίνεται εδώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που μένει μετά από αυτή την επέμβαση. Το τεράστιο πλεονέκτημα για τον άρρωστο είναι ότι μπορεί να κάνει πλήσεις με κορτιζόνη και στο φάρμακο που έχει ανάγκη για την νόσο του μπορεί να δίδεται τοπικά αντί να παίρνει συστηματικά κορτιζόνη. Σε περίπτωση ογκολογίας του ιγμωρίου μπορούμε να κάνουμε τη λεγόμενη εσωγναθεκτομή που τη βλέπετε σχηματικά εδώ πέρα. Αφαιρούμε όλο το έσω τείχωμα του ιγμωρίου μαζί με την κάτω ρινική κόγχη ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής, αλλά μπορούμε ανάλογα με την έκταση, την εντόπιση και την έκταση της νόσου να επεκταθούμε και σε ιθμοειδεκτομή με ή χωρίς αφαίρεση του οστού που διαχωρίζει τον κόγχο από τη μύτη, που είναι το παπυρώδες πέταλο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, σύντομο παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε ένα ανάστροφο θύλωμα που είναι ένα σκαλοίδης όγκος της μύτης και βλέπετε την ενδοσκοπική εικόνα πώς φαίνεται μέσα στη μύτη. Η πρώτη κίνηση είναι να κόψουμε ένα τμήμα της κάτω ρινικής κόγχης και με σμίλι να κάνουμε μια τομή στο πρόστιο τείχωμα του ιγμωρίου μέσα από τη μύτη. Ανεβαίνουμε όσο ψηλά πρέπει να ανέβουμε. Αφαιρούμε τον όγκο μαζί με το τείχωμα. Βλέπετε εδώ πώς φαίνεται ο όγκος. Αφαιρείται μαζί με το τείχωμα. Και εν συνεχεία
πηγαίνουμε μέσα στο στέινο τείχωμα του ιγμωρίου και με το drill αφαιρούμε όλα τα ίχνη ή γυαλίζουμε, όπως λέμε, το στέινο τείχωμα για να μην αφήσουμε πίσω μας ίχνη της νόσου. Το τελικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στο εξωτερικό ιατρείο, είναι αυτό. Εδώ είμαστε στην αριστερή πλευρά της μύτης, αυτό είναι το ρινικό διάφραγμα, αυτή είναι η μέση ρινική κόγχη, αυτό είναι το ιγμώριο, όπως φαίνεται ολόκληρο ανοιγμένο, και αυτή είναι η περιοχή της ιθμοειδούς οστεοκύστης, δηλαδή ιθμοειδείς κυψέλες. Άρα έχει ανοιχτεί όλο το ιγμώριο και είναι εύκολα ορατό και έτσι μπορούμε να δούμε αν υπάρχει υποτροπή της νόσου κλπ. Μία άλλη πολύ σημαντική εφαρμογή της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι η σοβαρή οπίσθια ρινοραγία. Αυτή είναι μια εικόνα γνώριμη σε όλους τους οτορυνολαριγκολόγους. Πολλοί ασθενείς, είτε μεταχειρητικά είτε και χωρίς να έχουν χειρουργηθεί, έρχονται με βαριές ρινοραγίες. Στην περίπτωση αυτή, το υπεύθυνο αγκείο είναι η σφινοϊπερώη αρτηρία, που είναι κλάδος της εσωγνατιαίας και βρίσκεται στο πίσω μέρος της μύτης. Η κλασική αντιμετώπιση είναι αυτή, η οποία είναι λίγο πιο δραματική από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες για τον ίδιο τον ασθενή. Είναι ο πρόστιος και ο πίστιος πομματισμός, είτε με γάζες, είτε με φόλεϊ που βλέπετε στη μεσαία εικόνα, είτε με ειδικούς καθετήρες διπλού αυλού, που είναι η πιο εύκολη τεχνικά λύση. Η ταλαιπωρία είναι τεράστια για τον ασθενή. Εμείς, αντί να τα κάνουμε αυτά, τώρα πλέον με τα ενδοσκόπια, πηγαίνουμε, αναγνωρίζουμε την σφινοϊπερώη αρτηρία στο πλάι της μύτης, αυτή είναι μια μεταχειρητική αιμορραγία. Εδώ έχουμε αναγνωρίσει την πρόσφυση, μάλλον την έξοδο της σφινοϊπερώης αρτηρίας από το πλαϊνό τείχωμα της μύτης, εδώ, σε αυτό το σημείο. Την παρασκευάζουμε, να τη αρτηρία, φαίνεται πολύ καθαρά εδώ. Την παρασκευάζουμε με προσοχή, την καυτηριάζουμε καταρχήν με διπολική διαθερμία και μπορούμε να βάλουμε και κλίπς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ή όχι, δεν είναι σημαντικό το να μπει κλίπ. Βλέπετε το αγκείο. Και έτσι ο ασθενής γλιτώνει όλη την ταλαιπωρία του προστιοπίθιου πομματισμού. Και βέβαια η νοσηρότητα είναι ελάχιστη, την επόμενη μέρα μπορεί να πάει στο σπίτι του χωρίς κανένα πρόβλημα. Η απόφραξη της δακρυϊκής συσκευής είναι αρκετά συχνή. Συνήθως χαμηλή απόφραξη γίνεται στο σημείο κάτω από το δακρυϊκό ασκό. Τα δάκρυα παράγονται από το δακρυϊκό αδένα που είναι στο πάνω βλέφαρο και συλλέγονται από τα δακρυϊκά σωληνάρια, πηγαίνουν στο δακρυϊκό ασκό και από εκεί με το ρήνο δακρυϊκό πόρο χύνονται στη μύτη. Όταν έχουμε απόφραξη εδώ, η ενδοσκοπική χειρουργική παρέχει τη δυνατότητα με αφαίρεση του οστού μέσα από τη μύτη να βρούμε το δακρυϊκό ασκό, να τον διανοίξουμε, να ο δακρυϊκός ασκός, με ψηλάφιση. Πηγαίνουμε, καθετηριάζουμε εν συνεχεία τα δακρυϊκά σωληνάρια, όπως βλέπετε εδώ. Κάνουμε το λεγόμενο tenting μέσα στη μύτη, οθούμε δηλαδή το δακρυϊκό ασκό και με τη βοήθεια κάποιων εργαλείων ειδικών, ειδικό μαχαιρίδιο, που βλέπετε εδώ, αυτό είναι μαχαιρίδιο καταράκτη συγκεκριμένα, που χρησιμοποιούν οι οφθαλμίατες στον καταράκτη, πηγαίνουμε και ανοίγουμε τον ασκό και κάνουμε μια ευρύτατη μαρσιποποίηση μέσα στη μύτη. Και έτσι τα δάκρυα χύνονται απευθείας στη μύτη από τον ασκό, παρακάμπτοντας τον αποφραγμένο ρινοδακρυϊκό πόρο. Η ρινόρια του εγκεφαλωτικού υγρού είναι μία άλλη πάρα πολύ σημαντική εφαρμογή της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Ρινόρια σημαίνει ότι υπάρχει διακοπή της συνέχειας της σκληράς μήνυγκας, του οστού στη βάση του κρανίου και του βλενογόνου βέβαια της γενικής κοιλότητας και έτσι έχουμε ροή εγκεφαλωτικού υγρού μέσα στη μύτη. Εάν υπάρχει απλή ροή, λέγεται απλή ρινόρια, μπορεί όμως να έχουμε και κύλι μήνυγκας ή και εγκεφάλου μέσα στη μύτη και έτσι λέγεται μηνυγκοκύλι ή μηνυγκογκεφαλοκύλι. Η ενδοσκοπική αποκατάσταση γίνεται με διάφορες μεθόδους. Εδώ βλέπετε το έλλειμμα. Γίνεται η αποκατάσταση στην συγκεκριμένη περίπτωση με πλατεία περιτονία από το μυρό.
η οποία τοποθετείται ενδοκρανιακά, underlay, όπως λέγεται, και εν συνεχεία το κενό αυτό που έχει αποκατασταθεί το σφραγίζουμε με κόλλα, αυτή είναι κόλλα ηνικής, σφραγίζεται γύρω-γύρω, και στη συνέχεια αυτό που βλέπετε είναι ένας κρυμνός από το ρινικό διάφραγμα, ο οποίος παρασκευάζεται και καλύπτει το σημείο της επισκευής της ρινόριας. Εδώ είναι ο κρυμνός, ρινοδιαφραγματικός κρυμνός. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το στόμιο του σφινοειδούς κόλπου. Και αυτή είναι μεταχειρητική εικόνα. Ένα χρόνο μετά βλέπετε τον κρυμνό και ανοιχτό το σφινοειδή κόλπο. Οι μηνυγκοεγκεφαλοκύλες, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η εγκεφαλοκύλη είναι αυτό, ενδοσκοπική εικόνα της μύτης. Εδώ είναι αφαίρεση της μέσης δυτικής κόγχης, που είναι επί τα έσω. Και αυτή είναι η επισκευή με πλατεία περιτονία, που έχει το χαρακτηριστικό γυαλιστερό χρώμα. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε ρινοδιαφραγματικός κρυμνός. Η έωγη της υπόφυσης ήταν το επόμενο και η πρώτη επαφή των οτορυνολαριγκολόγων με τους όγκους του εγκεφάλου. Γιατί? Διότι η πρόσβαση στο σφινοειδή είναι πολύ απλή ενδοσκοπικά και η υπόφυση είναι ακριβώς δίπλα. Και έτσι μικροαδενώματα ή μακροαδενώματα της υπόφυσης μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά, όπως βλέπετε. Εδώ πέρα είναι ένα κράνιο φαρυγγίωμα που είναι ένας αντίστοιχος όγκος. Η επέμβαση έγινε μαζί με τον κύριο Βουγιούκα πριν από μερικά χρόνια, τον νευροχειρουργό που είναι μαζί μας τώρα. Εδώ ανοίγουμε το τουρκικό εφήπιο, αφαιρούμε το λεπτό οστό με μικροεργαλεία, κάνουμε μία τομή τοπικά στη μήνυγκα, το ανοίγουμε. Θα δούμε την εκροή του χαρακτηριστικού κυτρινοπού υγρού του κρανιοφαρυγγιώματος, το βλέπετε. Και συνεχεία αφαιρείται ο όγκος με πολύ εύκολο για τον ασθενή τρόπο, με μηδενική σχεδόν νοσηρότητα. Το τελευταίο περιστατικό που κάναμε πριν την καραντίνα τώρα του κορονοϊού είναι αυτό. Εδώ βλέπετε, υπάρχει ένα χοληστερινικό κοκκίωμα στην κορυφή του λιθοειδούς οστού. Εδώ έχουμε την τύχη η κορυφή του λιθοειδούς να ακουμπάει σχεδόν την κοιλότητα του σφινοειδούς κόλπου. Βέβαια, η λεπτομέρεια εδώ είναι ότι μπροστά μας είναι η έσω καροτίδα, η οποία περνάει προς τα πάνω. Η ενδοσκοπική χειρουργική μας παρέχει τη δυνατότητα να πάμε μέσα από τη μύτη και διαμέσου του σφινοειδούς κόλπου να παρακάμψουμε την καροτίδα και να πάμε να παροχετεύσουμε το χοληστερινικό κοκκίωμα, το οποίο το κάναμε. Εδώ χρησιμοποιήθηκε μία τεχνική fusion μαγνητικής και αξονικής κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εδώ βλέπετε το εργαλείο είναι μέσα στην κοιλότητα, θα δούμε ένα σύντομο βίντεο σε λίγο, και η αξονική μας λέει πού ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά εδώ, επειδή στην μαγνητική απεικονίζεται πολύ καλύτερα το κοκκίωμα, είχαμε τη δυνατότητα να πάμε από την αξονική στη μαγνητική πατώντας ένα κουμπί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και έτσι να δούμε πού βρισκόμαστε. Εδώ πέρα ένα πολύ σύντομο βίντεο. Είμαστε μέσα στο σφινοειδή κόλπο, υπόφυση, η έσω καροτίδα. Είμαστε από πίσω, γίνεται μια τομή, βλέπετε το χαρακτηριστικό υγρό του κοκκιώματος, χοληστερινικού κοκκιώματος, το κίτρινο υγρό. Μετά την παροχέτευσή του μπήκε ένας μαλακός ενδοκοιλιακός καθετήρας μέσα από τον οποίο κάναμε μια πλύση της κοιλότητας. Ο ασθενής, 28 ετών αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει με μοναδικό σύμπτωμα την πάρεση του απαγωγού νεύρου, άρα είχε διπλοπία, η οποία αποκαταστάθηκε σχεδόν άμεσα, σε 3 μέρες μετά είχε πλήρη αποκατάσταση. Εδώ κάνουμε πλήση της κοιλότητας του κοκκιώματος. Αυτά βέβαια πριν από μερικά χρόνια ήταν επιστημονική φαντασία, ούτε καν φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε διαρρηνικά. Κλείνοντας, τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής χειρουργικής, ό,τι και αν κάνουμε ενδοσκοπικά μέσα στη μύτη, είναι καταρχήν ότι βλέπουμε πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπαμε με τις παραδοσιακές μεθόδους. Έχουμε ορατότητα και ασφάλεια με την σύγχρονη τεχνολογία σε δύσκολες ανατομικές περιοχές.
Έχουμε μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη νοσηρότητα. Το εντυπωσιακό στην ενδοσκοπική χειρουργική, το οποίο εντυπωσιάζει ακόμα και εμάς που την κάνουμε τόσα χρόνια, είναι το πόσο καλά είναι ο ασθενής, όσο μεγάλη επέμβαση και να κάναμε αμέσως μετά την επέμβαση. Υπάρχει μια πολύ έτσι γρήγορη πρόοδος και των τεχνικών αλλά και της τεχνολογίας, που αυτά τα δύο επηρεάζουν το ένα το άλλο φυσικά, και το μέλλον δείχνει προς τη διαρρηνική νευροχειρουργική, σε συνεργασία βέβαια πάντα με τους νευροχειρουργούς. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλετε να απαντήσω? Ναι. Φοβερά εντυπωσιακές και οι εικόνες και η προσπέλαση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πραγματική επανάσταση στην προσπέλαση μιας πολύ δύσκολης περιοχής. Εγώ εντυπωσιάστηκα με την ευκολία, ας πούμε, την οποία προσεγγίζεται ένα κομμάτι της εσωκαροτίδας που πάντα αποτελούσε ένα άλυτο πρόβλημα όταν κάνουμε επεμβάσεις στην εσωκαροτίδα και δεν μπορούμε να ανέβουμε αρκετά ψηλά για να έχουμε κεντρικό κοντρόλ. Και διερωτώ με αν μπορεί αυτό να γίνει, δηλαδή να γίνει ένας κεντρικός έλεγχος στην καροτίδα, ενώ γίνονται επεμβάσεις για όμβους στην περιοχή του φραχείου χαμηλότερα. Έλεγχος με την έννοια ότι να υπάρχει παθολογία η οποία να εμπλέκει την εσωκαροτίδα στο σημείο εκείνο, εννοείται? Τόσο πολύ έλεγχος, εννοώ να μπορεί να μπει μια έστω και προσωρινά. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει περιγραφεί από ό,τι μπορώ να ξέρω. Το να χειρουργηθεί η περιοχή βεβαίως και γίνεται. Βέβαια, αυτό απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία το να χειρουργήσει πάνω στην καροτίδα. Πάντα επικρέμεται ο φόβος της μεγάλης αιμορραγίας. Αλλά με τα flexible stents που υπάρχουν τώρα, αυτό δεν είναι απαραίτητα θανατηφόρο όπως ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Όταν χειρουργούμε κυρίως ογκολογία στην περιοχή, υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε stand-by τους επεμβατικούς ακτινολόγους, ούτως ώστε άμεσα να γίνει, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά, τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω εμπειρία ιδιαίτερη σε αυτά, αλλά μία φορά που χρειάστηκε να χειρουργήσουμε έναν όγκο ο οποίος περιέβαλε την καροτίδα, αυτό το κάναμε σε υβριδική αίθουσα, σε άλλο νοσοκομείο πριν, και είχαμε στανπάει τους επεμβατικούς ακτινολόγους, οι οποίοι ευτυχώς δεν χρειάστηκε να επέμβουν. Πριν από μερικά χρόνια, το 2017, αν θυμάμαι καλά, παρακολούθησα ένα σεμινάριο, το οποίο ήταν έτσι αρκετά τρομακτικό για μας που το παρακολουθήσαμε, αλλά πολύ ωραία εμπειρία, μεγάλες αγκιακές βλάβες κατά την ενδοσκοπική χειρουργική. Σε αυτό το σεμινάριο έγινε εκείνο που κάναμε, είχε βάλει ο εκπαιδευτής ένα πλαστικό ανθρώπινο κρανίο μέσα στον τράχυλο ενός προβάτου και στη θέση της έσω καροτίδας είχε βάλει την έξω καροτίδα του προβάτου. Και η εκπαίδευση ήταν ότι μας ζητήθηκε να τρυπήσουμε την έσω καροτίδα και μετά να αποκαταστήσουμε τη βλάβη με διάφορες τεχνικές, και σειραφής βέβαια με ειδικά ράματα, τα οποία από ό,τι ξέρω τα έχει αποσύρει η Medtronic τώρα, τα self-knotting ράματα, που με μια απλή περιστροφή έδαινε μόνο του και δεν χρειάζεται να κάνεις κόμπο. Και βέβαια εκεί έμαθα ότι σε περιπτώσεις τραυματισμού της εσωκαροτίδας μέσα στη μύτη, σωτήριο αποτέλεσμα μπορεί να έχει η κάλυψη του τραύματος με συμπιεσμένο μη, crushed muscle. Ένα κομμάτι μυός δηλαδή, το παίρναμε από τον τράχυλο του ζώου, το χτυπούσαμε με το σφυρί και το βάζαμε εκεί και ήταν εντυπωσιακό. Βέβαια δεν είχαμε χρόνο να τα δείξουμε όλα αυτά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Έχω τα βιντεάκια, τα δικά μου βίντεο δηλαδή από το σεμινάριο. Πόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει το να καλύψεις το τραύμα της καροτίδας με λίγο χτυπημένο μη. Άρα βεβαίως έχουμε πρόσβαση στην καροτίδα.
την βλέπουμε, την προστατεύουμε και δεν είναι ταμπού πλέον ο σφινοειδής κόλπος και η σφινοειδική μοίρα της καροτίδας. Και άλλη μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, από τι ηλικία και μετά, δηλαδή τα παιδάκια τα οποία εμφανίζουν ειρηνοραγίες, έχει εφαρμογή? Κοιτάξτε, τα παιδάκια συνήθως, οι ειρηνοραγίες στα παιδιά, είναι από την λεγόμενη κοιλίδα του Kieselbach ή την περιοχή Little, όπως λέγεται, που είναι πρόστια περιοχή στο ρηνικό διάφραγμα. Εκεί συναντιούνται δύο εγκαιακά δίκτυα και γίνονται κυρσώδεις διωγκώσεις των φλεβών και συνήθως είναι από εκεί. Αυτό μπορεί να καυτηριαστεί είτε χημικά είτε ηλεκτρικά. Τώρα έχουμε τις ραδιοσυχνότητες σαν εύκολη λύση, με λιγότερη παράπλευρη θερμική βλάβη στους ιστούς. Αν χρειαστεί, το κάνουμε και σε παιδιά βέβαια. Αλλά σε παιδί οπίσθια ειρηνοραγία, μείζωνε οπίσθια ειρηνοραγία για να χρειαστεί να απολυνώσουμε τη σφινοϊπερώεια, δεν νομίζω ότι έχει περιγραφεί ποτέ. Σίγουρα δεν έχω δει εγώ ποτέ στην καριέρα μου.